Τώρα, καταρχήν το Erasmus πρόγραμμα θεωρείται το πιο πετυχημένο πρόγραμμα στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διπλασιάζεται το κονδύλι για την περίοδο 2020-2027 και έχουμε 10 εκατομμύρια, τα 500 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη που έχουν πάει σε μια άλλη χώρα. Θεωρείται ότι ένα εκατομμύριο παιδάκια έχουν γεννηθεί ως άμεση-έμεση σχέση με το δίπλα του προγράμματος. Εγώ αυτό θα το πω στο εξής. Ναι, ο πατέρας μου πήγε για σπουδές στη Γαλλία, γνώρισε την μάνα μου. Αυτό δεν είναι Erasmus, είναι προ-Erasmus. Πήγε μετά ποια κάποιο Erasmus. Ναι, αλλά μετά το 88. Όχι. Το Erasmus έγινε το 88. Αναφέρεσαι σε μη Erasmus. Ναι, 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 διάφορα. Πριν πούμε στην Ελλάδα. Καλά, και η ελεύθερη κυκλοφορία που κατοχυρώθηκε ανεξάρτητα του Erasmus δίνει αυτές τις δυνατότητες. Δηλαδή, έχουν ελευθεί και γραφτεί πολλά και είναι αυτό θεμέλιο του, ιδεολογικό θεμέλιο του Erasmus. Αν δείτε αυτή που το συνέλαβε, ένα Ιταλό φανσιονάριο στι δεκαετίε του 70, που αφαίρεσε όλη τη ζωή σε αυτό, για τη σχέση μεταξύ που δεν είναι απόλυτη, γιατί αν ήταν όλα απόλυτα, θα το είχαμε λύσει το πρόβλημα. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ κινητικότητα των ανθρώπων από μία χώρα σε μία άλλη, από έναν πολιτισμό σε έναν άλλο και διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, εν προκειμένου. Αυτά υπάρχουν μελέτες και για όλο τον κόσμο. Υπάρχει αρκετή δουλειά πια σε επιστημονικό επίπεδο και υπάρχει βιβλιογραφία για τη σχέση κινητικότητας και κοσμοπολιτισμού, κινητικότητας και ευρωπαϊκής ταυτότητας. Γιατί μόνο έτσι έρονται τα εμπόδια και προκαταλήψεις ότι ο άλλος μιλάει μια άλλη γλώσσα και είναι στην Ουγγαρία, ξέρω εγώ, και αυτά είναι Ολλανδός, αν θέλει να σου φιλανδός, είναι ψυχρός, η Βρετανή είναι έτσι κλπ. Η κινητικότητα είναι μια κατεύθυνση. Να ταξιδεύουμε, να κινούμε και λοιπά. Και βέβαια έχουμε μια πτώση των τιμών των μεταφορών παγκοσμίως, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια ήταν τα πολεμικά, κατρακυλούν οι τιμές. Ανεβαίνει το μεσαίο επίπεδο και στην Ελλάδα και παντού και στον υπόλοιπο κόσμο πια. Δηλαδή, είναι μεσαία τάξη που η μεσαία τάξη διεκδικεί καλή υγεία, καλή εκπαίδευση και κινητικότητα. Τουρισμός, ταξιδιωτισμός, αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Αυτό βοηθάει. Αυτό βοηθάει η κίνηση των ανθρώπων για να έρθουν προκαταλήψεις. Οι γλώσσες είναι πλούτος, προστατεύονται και πρέπει να προστατεύονται και διεθνώς και στην Ευρώπη. Αντικειμενικά, βέβαια. Είναι ένα πλέον εμπόδιο που αντιμετωπίζει η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης σε σχέση με τις ΗΠΑ. Διότι τα ελληνικά, ξέρω εγώ, τα ουγγρικά, τα φιλανδικά, τα βασιλικά είναι κινέζικα για τους περισσότερους Άγγλους. Γιατί εντάξει, οι Γάλλοι με τους Ισπανούς, οι Άγγλοι με τους Ολλανδούς, οι Ολλανδοί λέει, είπε η γυναίκα μου όταν έμαθα Ολλανδικά, τι θέλουν με γλώσσα αυτή, δεν συμφωνούν οι Άγγλοι, οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί να κάνουν μια γλώσσα. Τις μιλάει και τις τρεις. Λοιπόν, αλλά η γλώσσα είναι ένα θέμα, το οποίο είναι ένα εμπόδιο, αλλά δεν θα σταματήσουμε σε αυτό το εμπόδιο, θα το ξεπεράσουμε. Και πώς το ξεπεράσουμε, δια της πρημοδότησης της πολυγλωσσίας, όχι μόνο με κίνητρα οικονομικά, αλλά με κάθε είδους κίνητρα. Σας λέω, αν τυχόν δεν το έχετε ακούσει, που δύσκολα το έχετε ακούσει, ότι στις 22 Ιανουαρίου φέτος, 19, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, ως μέρος μιας πολύ σημαντικής συμφωνίας που έκαναν μεταξύ τους διμερούς, που δεν τους απαγορεύει κανείς, είπαν πολλά πράγματα. Και ένα από αυτά ποιο ήταν ότι θα υποχρεώσουν τα παιδάκια από το δημοτικό να μαθαίνουν σε όλες τις παραμεθόριες περιοχές της Γαλλίας από νότο προς βορρά τα γερμανικά, υποχρεωτικά σαν ταυτόχρονη γλώσσα, και το ίδιο σε όλες τις γερμανικές περιοχές να μαθαίνουν γαλλικά. Συγκλονιστικό, κατά κάποιο τρόπο, μια και λέμε για πολιτισμό και ευρωπαϊκές αξίες, διάβημα, πολιτική απόφαση. Γιατί λέμε και για τις γλώσσες και για τα εθνικά αφηγήματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι προϊόν μιας κρατικής βούλησης. Πριν την Γαλλική Επανάσταση δεν υπήρχε υποχρεωτική εκπαίδευση. Τα γαλλικά τα μιλούσε το 20% του πληθυσμού που κατοίκησε τελικά τη Γαλλία. Τα ιταλικά τα μιλούσε το 12%. Τα ιταλικά, όπως εκ των υστέρων, για τις επιβολές, για τον κανονιστικό τρόπο που μιλήθηκαν. Έτσι και τώρα οι Γάλλοι με τους Γερμανούς πάνε να κάνουν μια δίγλωση χώρα. Ποιος μας λέει ότι αύριο θα το κάνουν και στις δύο χώρες. Για να εδραιώσουν οριστικά τη συνεργασία μεταξύ τους και την αμοιβαία κατανόηση και όλο το αξιακό και το πολιτισμικό που περιέχει μια γλώσσα παρακάτω. Επομένως, ο λαϊκισμός και ο εθνικισμός και όλη αυτή η πιθανότητα εδώ να διαπιστήσουμε προς τα πίσω, εγώ θα ήθελα να τη δω σαν ένα ακόμη σταθμό σε μια πολυκύμαντη ιστορία της ευρωπαϊκής ενοποίησης που κάνει μονίμως δύο βήματα εμπρός και ένα βήμα πίσω.
Είναι όντως η πιο δύσκολη στιγμή για πολλούς λόγους, κυρίως γιατί χάθηκε το momentum του 2004, το Σύνταγμα και η εμβάθυνση πρωτού πάμε σε διεύρυνση, αλλά έχουν συγγνώσει οι φύλακες. Νομίζω ότι προβλέπω ότι θα πάμε σε μια διαφοροποιημένη Ευρώπη από τους προθήμους. Πολλές χώρες θα μείνουν απ' έξω, κυρίως κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης. Θα μείνει ανοιχτή η πόρτα για να μπουν. Η Ελλάδα, έχω την ελπίδα να είναι μέσα, εάν το βασικό κριτήριο θα είναι η ζώνη του ευρώ. Δεν είναι βέβαιο. Δεν είναι βέβαιο καν να θα συμβεί αυτό που λέω, ούτε είναι βέβαιο ότι θα συμβεί να μείνει η Ελλάδα. Αλλά είναι μια πιθανότητα να ξεκινήσουν οι Γάλλοι με τους Γερμανούς και κάποιες άλλες χώρες που είναι έτσι πιο φύλαβος και είναι σε μια πολιτική εμβάθυνση και να φέθει για το μέλλον, να δούμε τι γίνεται για τους υπόλοιπους.